σας μέρα και δεν θέλω εγώ μόνο να πω την καλημέρα σήμερα, σας έχω μια έκπληξη. Θέλω την πιο γλυκιά, την πιο όμορφη, την πιο χαμογελαστή καλημέρα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και βεβαίως η έκπληξή μου, γιατί σας έχω υποσχεθεί μια φορά τη βδομάδα, ο Πάπα Χρήστος θα είναι μαζί μας! Καλημέρα! Καλημέρα σε όλους! Καλημέρα! Καλημέρα Κύπρος! Από τη χιονισμένη ακόμα περιοχή μας. Αλήθεια! Κάνει πολύ κρύο, ε! Κάνει κρύο έξω. Στην καρδιά μας ποτέ. Όμως δεν θα κάνει ποτέ κρύο. Γιατί άμα έχεις αγάπη, άμα έχεις τρέλα, άμα έχεις χαρά, άμα έχεις Θεό, τότε όλα ζεσταίνονται, όλα. Αυτό ακριβώς. Πάτερ μου, πόσο χαίρομαι που σ' ακούω. Πόσο χαίρομαι καλημέρα. Που ακούω αυτή την καλημέρα. Είπαμε καλημέρα, μια φορά τη βδομάδα. Και ειδικά ελπιδάκι μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Μία φορά τη βδομάδα έχουμε υποσχεθεί στους αγαπημένους μας φίλους εδώ στην Κύπρο και όχι μόνο, γιατί πάτερ μου να ξέρεις πήραμε τηλέφωνα από όλο τον κόσμο και μηνύματα που μας παρακολουθούν μέσω δορυφόρου. Από τη μέρα που βγήκατε την προηγούμενη Τετάρτη έγινε ένας χαμός, δώσατε και το τηλέφωνο σας στον αέρα, μας παίρνανε και εμάς τηλέφωνο και το δίναμε και εμείς με μεγάλη μας χαρά. Πολύ αγάπη που σας έχει και η Κύπρος, να ξέρετε. Γι' αυτό κάθε εβδομάδα θέλω να τα λέμε. Λοιπόν, πείτε μου τα νέα σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Ήμουνα το Σαββατοκύριακο στο Χωριουδάκι, πίσω από τη Θεσσαλονίκη, πίσω από το Χορτιάτι, και λειτουργήσα. Έριξε πάρα πολύ χιόνι. Χάρηκα, απόλαυσα. Έπαιξα μες στο χιόνι. Και είμαι από αυτούς που προσπαθώ κάθε στιγμή που περνάει από μπροστά μου να τη γεμίζω χαρά, να τη γεμίζω ομορφιά μέσα μου, για να λιγοστεύει ο πόνος, για να λιγοστεύει η δυστυχία, για να λιγοστεύουν τα δύσκολα. Και αν μέσα σε αυτά κανένας προσθέσει και την προσευχούλα του, τότε όλα γίνονται πιο εύκολα. Ακριβώς και αυτό. Χρειαζόμαστε σήμερα. Ρε εσείς, μαυρίζουμε την ψυχή μας τσάμπα. Ρωτούσα χτες, με παίρνει ένα παιδάκι τηλέφωνο. Ναι. Είμαι απελπισμένο. Ρε καρδούλα μου, του λέω. Έχεις καμιά αρρώστια? Όχι. Έχεις δουλίτσα? Ναι. Έχεις, ήταν κοριτσάκι, έχεις σύντροφο? Ναι, μου λέει. Με τους γονείς σου τα πας καλά? Ναι. Γιατί δεν είσαι τρισευτυχισμένο? Γιατί συνεχώς σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και τα δύσκολα. Ωραία, λέω. Τα δύσκολα θα έρθουν. Καλά σκέφτεσαι. Αλλά αν την καρδιά μας όμως την έχουμε γεμάτη από τα όμορφα, από τις καλές σκέψεις, από την τάξη της ζωής μας, όπως είπαμε, προσοχή, προσευχούλα, όλα αυτά, τότε τα δύσκολα που θα έρθουν δεν θα έχουν τόπο μέσα μας να μπουν και δεν θα μας επηρεάζουν. Ακριβώς αυτό. Και πόσο θέλουμε όμως κάποιον να μας το λέει. Παπά μου, θέλουμε κάποιον να μας και το λέει, έτσι. Και εγώ, Ελπιδάκη μου, και εγώ αφήνω κάποιους φίλους γνωστούς και τα λοιπά. Και εγώ αφήνω τον άνθρωπο που είναι άνθρωπος μου, να μου τα λέει, να μου τα ξαναλέει, να μου τα ξαναλέει, να μου τα ξαναλέει. Και εγώ μαυρίζω κάποιες φορές. Αλλά γαντζώνω με αυτήν την αγάπη των ανθρώπων και λέω όχι, δεν θα το βάλω κάτω. Εδώ είμαστε. Υπάρχει ψυχή, υπάρχει καρδιά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αδειάζουμε τούτο εδώ. Μου έλεγε κάποιο γεροντάκι τώρας, Χριστάκη, θα το λες τον κόσμο συνέχεια. Να μην σκέφτονται, να αδειάζουν το μυαλό τους. Διότι άμα έχει σκέψη πολύ, δεν έχει, ήταν και ξένος αυτός Σέρβος, δεν έχει ζωή. Και άμα έχει ζωή και είναι η καρδιά γεμάτη, δεν χρειάζεται να σκέφτεται ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να σκέφτεται. Διότι πορεύεται η καρδιά. Η καρδιά είναι φλόγα. Η καρδιά μας είναι ζωή. Γι' αυτό και ο μοναχός
Από πού προσπαθεί να μάθει να προσεύχεται? Όχι από το μυαλό, το έγινε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Από την καρδιά να προσεύχεστε. Αυτό, γι' αυτό καρδιά. Και η προσευχή, η ορθόδοξη λέγεται καρδιακή προσευχή. Δεν είναι να μάθουμε το Θεό εδώ, είναι να τον ζήσουμε εδώ. Έτσι μωρέ είναι και η ζωή, και η ζωή μας έτσι είναι. Να μάθουμε να τη ζούμε με την καρδιά μας. Να ζούμε την κάθε μέρα μας, την κάθε στιγμή. Να λέμε δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Δόξα το Σήμερα Θεό. Έχει χιόνι. Αύριο έχει βροχή. Μεθαύριο έχει σύννεφα. Αντιμεθαύριο θα έχει ήλιο. Και ειδικά εμείς και εσείς οι Κύπροι ακόμα πιο πολύ που έχουμε τόσο ήλιο. Μου έλεγε ένας από την Αγγλία. Ντροπή σας, ντροπή σας, ντροπή σας. Λέω γιατί μωρέ ντροπή μας εμάς. Λέει γιατί δεν μπορεί να έχετε κατάθλιψη οι Έλληνες. Λέω γιατί εμείς το έχουμε στο DNA. Όχι μου λέει. Ζείτε σε έναν τόπο και σε ένα μέρος που είναι λουσμένο όλος ο τόπος και όλο το μέρος. Στο φως του ήλιου, στο φως από τον πολιτισμό μας. Ακριβώς. Στο φως λέει από την ορθοδοξία σας και στο γαλάζιο της θάλασσας. Εμείς εδώ, ήλιο λέει στην Αγγλία, βλέπουμε μια φορά το μήνα, καμιά ώρα. Πώς αντέχουν. Χλιμουντός. Πώς αντέχουν. Γι' αυτό εμείς, Ελπιδάκι μου, δεν πρέπει να έχουμε κατάθλιψη. Δεν γίνει. Λίγο, ναι, το ξέρω πάτερ μου, αλλά λίγο μας πιάνει και εμάς, άνθρωποι είμαστε, έτσι. Λίγο έχουμε και τις μαύρες μας, αυτά τα περνάμε. Δεν μπορούμε να όταν, μην. Όταν μας πιάνει ναι. Να βρίσκουμε κανέναν τρελό, Παπαχρήστο ή τρελό, και να ζωντανεύουμε. Να σου πω μια ιστορία για τον τρελό που σε αφορά. Ναι. Επειδή λοιπόν με κάνεις μόνιμο συνεργάτη σου, το δέχομαι. Το δέχομαι μέσα την καρδιά μου, το δέχομαι. Πόση χαρά μου δίνετε. Άκου τώρα όμως. Να το ξέρουν όμως οι τηλεθεατές σου. Να το ξέρουν. Ποιον βλέπουν και τι είχε πει ο Γέρο Παΐσος μια φορά. Βεβαίως. Είχαμε πάει μια παρέα θεολόγων για να τον δούμε. Ναι. Και κουβέντα στην κουβέντα. Εγώ δεν μιλούσα, ήμουν στην άκρη εκεί. Φτάνουμε σε ένα ωραίο θέμα που μου άρεσε και εμένα. Και λέω, Γέροντα, να πω κι εγώ κάτι. Κυρίς με κοιτάει, πάτα με πείραζε. Μου έλεγε, ήξερε, γνωριζόμασταν πολύ. Χριστάκη μου, είσαι κι εσύ εδώ. Τι θέλεις? Λέω, Γέροντα, να πω κάτι κι εγώ γι' αυτό που λέτε. Και γυρίζει και τι μου λέει. Τι? Παιδί μου, τι τα θέλεις εσύ αυτά. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Τι τα θέλεις εσύ? Οι άλλοι για να με πειράξουν όμως κατευθείαν, γύρισαν και του λένε, Γέροντα, γιατί ο Χριστός να μην ασχοληθεί με σοβαρά πράγματα. Σ' αυτόν, παιδάκι μου, όλοι οι τρελοί και οι παλαβοί θα πάνε. Λοιπόν, όλοι οι τρελοί και οι παλαβοί στον Παπαχρήστο και στην Ελπίδα που κάνει την εκπομπή. Και να δεις, θα κάνουμε μια τρέλο εκπομπή η οποία θα σκορπάει, όχι σοβαρότητα. Μη σοβαρεύετε, μπορεί, μη σοβαρεύετε. Η σοβαρότητα δεν βγάζει πουθενά. Τρελή να είστε. Τρελή, τρελά να αγαπάτε, τρελά να ζείτε, τρελά να ερωτεύεστε, τρελά και με όρεξη να κάνετε τη δουλειά σας. Και τότε, τούτο εδώ θα είναι τρελαμένο από αγάπη, από χαρά, από ευτυχία, από ομορφιά και θα πορεύετε και δεν μας τσακώνει τίποτα. Ακριβώς. Αχ, πόσο μ' αρέσει να σας ακούω. Πόση αισιοδοξία μας δίνετε και πόση αγάπη. Και πραγματικά συμφωνώ απόλυτα, παπά μου, γιατί έτσι πρέπει να αγαπάμε πολύ, να προσπαθούμε πολύ, να ζούμε πολύ και να μην το ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε και να ζούμε. Να αγαπάμε ανεφόρων και ορίων. Όχι, αγάπη δεν γίνεται σ' αγαπάω τόσο. Όχι, δεν γίνεται σ' αγαπάω τόσο. Ούτε σ' αγαπάω τόσο. Σ' αγαπάω μέχρι το τέρμα της γης. Μέχρι το τέρμα του σύμπαντος.
σ' αγαπάω γιατί τόσο μας αγάπησε και ο Θεός, ξέρεις. Εμείς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός μας είναι τρελά ερωτευμένος μαζί μας. Τρελά ερωτευμένος μαζί μας. Τόσο πολύ που έχισε το αίμα του, γιατί μας αγαπάει. Παπά μου, σ' αγαπάω. Στην Κύπρο ξέρεις πώς το λέμε. Αγαπώ σε. Αγαπώ σε. Άχα, και θα το μάθω κι εγώ. Αγαπώ σας. Αγαπώ σας. Έτσι, αγαπώ σας. Αυτό θα λέμε. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία μας και πάλι. Κάθε εβδομάδα, παπά μου, θα τα λέμε. Και εννοώ τηλεοπτικά, έτσι. Κάθε εβδομάδα θα είμαστε εδώ και θα λέτε τη γλυκιά σας καλημέρα στους τηλεθεατές μας που τόσο πολύ την περιμένουν και τόσο πολύ θέλουν να σας ακούνε. Και εγώ βεβαίως και όλοι μας. Αγαπώ σε Κύπρος, αγαπώ σε Ελπίδα, αγαπώ σε όλους αγαπώ σε. Έτσι. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε εσάς, στην όμορφή μου την Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και σε όλο τον κόσμο εννοείται. Τα φιλιά μου, παπά μου αγαπημένε. Γεια σου. Να είστε καλά. Αυτό. Έτσι. Τα φιλιά μου. Να είστε καλά όλοι. Γεια σας. Να είμαστε όλοι καλά και μη σκεφτόμαστε. Άιντε, μωρέ. Άιντε. Αυτό, άιντε. Την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε. Παπά μου, γεια σου. Γεια σου. Καλημέρα. Αχ, Παναγίτσα μου, πόσο πολύ με γεμίζει ενέργεια, πόσο πολύ με γεμίζει αγάπη, πόσο πολύ αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά. Χαίρομαι και ευγνωμονώ το Θεό που τον έχω γνωρίσει διαδικτυακά και έτσι δέχτηκε αυτή την πρότασή μας να βγαίνει και στην εκπομπή, το γνωρίσατε κι εσείς. Είναι χαρά μας μεγάλη. Κάθε εβδομάδα λοιπόν θα είναι εδώ μαζί μας ο Πάπα Χρήστος ή αλλιώς Πάπα Πάοκ.